πλήθος πιστών έδωσε το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις που ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου προς τιμή του Πολιούχου του Λούρου Αγίου Απόστολου Βαρνάβα. Από νωρίς το απόγευμα, εκατοντάδες πιστοί επισκέφθηκαν τον ιστορικό ναό που βρίσκεται στο αισθητικό παραποτάμιο δάσος του Λούρου, όπου πραγματοποιήθηκε ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός, στον οποίο χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης, κύριος Χρυσόστομος. Ένα σημαντικό γεγονός για την πνευματική πορεία της ανθρωπότητας συνετελέστη πριν από 1995 περίπου χρόνια το νησί της Κύπρου. Οι Απόστολοι, Βαρνάβας, ο προστάτης και έφορος αυτής της περιοχής και ο πρωτοκορυφαίος Παύλος συναντώνται και πραγματοποιούν την ιστορική έξοδο της χριστιανικής πίστης από τα στενά όρια της Παλαιστίνης, που αρχικά βρισκόταν περιορισμένη αυτή η πίστη μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ και μεταλαμβαδεύεται πλέον στα ευρύτερα όρια της Οικουμένης, αρχικά στην Αντιόχεια και μετέπειτα στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν η πίστη αυτή μεταλαμβαδεύεται και περνάει το οικουμενικό μήνυμα του Ευαγγελίου και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Βαρνάβας, γεννημένος στη Σαλαμίνα της Κύπρου, Κύπριος λοιπόν, βρέθηκε κατά τη διάρκεια της δράσεως του Ιησού, βρέθηκε στην Παλαιστίνη. Εκεί άκουσε και πίστεψε. Άνθρωπος λοιπόν αγάπης, βαθύτατης πίστης και κυρίως εμπιστοσύνης στους ανθρώπους. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που θα μπορούσε, ο τύπος εκείνος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο χαρακτηριστικός τύπος της πρακτικής ποιμαντικής. Ήξερε να μικραίνει, να ελαττώνει τον εαυτό του για να προβάλλει τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά ως άγκιστο η διάδοση του Ευαγγελίου του απαιτούσε να μεγαλώνει άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και βλέπουμε μέχρι το κήρυγμα στην Πάφο να προτάσει ο Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, στο βιβλίο των πράξεων, τον Βαρνάβα και από εκεί και μετά να προτάσει τον Παύλο και να έρχεται δεύτερος ο Βαρνάβας. Επομένως, ο μεν Παύλος ήταν ο ηγεμόν του κηρύγματος και του λόγου, ο δε αρχηγός ήταν ο Βαρνάβας. Ο Βαρνάβας υπήρξε πρότυπο ηγέτη, πρότυπο θρησκευτικού ηγέτη. Μπορούσε να αφογκράζεται και τον άνθρωπο, αλλά και να ακούει το Άγιο Πνεύμα. Ανήρ, πλήρης Πνεύματος Αγίου, όπως λέει, ακούσαμε προηγουμένως στις πράξεις των Αποστόλων. Και βεβαίως, την πρώτη εκείνη εκκλησία, δεν είχαν δοθεί συνταγές έτοιμες για το πώς θα αντιδράσει σε κάθε τι που θα έβρισκε στο διάβα της ή στην πορεία της. Αντίθετα,
η Εκκλησία σκόνταυτε και έβρισκε με τη βοήθεια του Άγιου Πνεύματος πάντοτε το δρόμο να ξεπερνά αυτά τα εμπόδια και τα υπερπηδά και να προχωράει παρακάτω. Έτσι λοιπόν, ο Βαρνάβας, άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου, κατόρθωσε να αφουγκράζεται, να ακούει. Και όταν ο Θεός δεν αποκαλύπτει το θέλημά του μέσα από άμεσο τρόπο, δηλαδή είτε με αγγελιοφόρο στον ύπνο, είτε με ενεγρηγόρση, τότε μπορεί να μιλάει μέσα από τα ίδια γεγονότα. Και ο Απόστολος Βαρνάβας μπορούσε να ερμηνεύει τα γεγονότα που συνέβαιναν με φωτεινότητα και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του ηγέτου, του θρησκευτικού ηγέτου. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν το πρωί της Κυριακής με τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, ενώ το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκάλας Λούρου παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς.